Αντικειμενικά η σημερινή συζήτηση σφραγίζεται από την απαράδεκτη τροπολογία την πρώτη της κυβέρνησης για την υγεία. Δεν φτάνει που καθιερώσατε τη δυνατότητα των γιατρών του δημοσίου τομέα να ασκούν ιδιωτικό έργο εντός και εκτός των νοσοκομείων. Έρχεστε να το απογειώσετε με τη συγκεκριμένη τροπολογία, δίνοντας τη δυνατότητα σε γιατρούς κάθε ειδικότητας του ιδιωτικού τομέα να ασκούν έργο κατά τη διάρκεια ολοήμερης λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων, στα εξωτερικά ιατρία, διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις, χειρουργία και άλλα. Ουσιαστικά με το άρθρο 1 της τροπολογίας προσθέτεται ένα ακόμα κρίκο στην αλυσίδα της διαμόρφωσης των δημόσιων νοσοκομείων επιχειρήσεων, της επέκτασης εμπορευματικής παροχής υπηρεσιών στους ασθενείς πελάτες. Και προφανώς κριτήριό σας δεν είναι οι ανάγκες της υγείας των εργαζομένων του λαού, αλλά πώς θα αυξήσετε τα έσοδα των δημόσιων νοσοκομείων, γιατί είναι αυτοχρηματοδοτούμενες οικονομικές μονάδες που πουλούν τις εργασίες τους άμεσα στους ασθενείς και έμεσα μέσω των ασφαλιστικών ταμείων δημόσιων και ιδιωτικών. Για να συνεχίζονται προφανώς οι κόφτες στην κρατική χρηματοδότηση δημόσιων νοσοκομείων και κέντρων υγείας, για να μπορέσετε να εξασφαλίσετε τις παντός είδους ενισχύσεις, επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές των επιχειρηματικών ομίλων από τα κρατικά ταμεία. Και προφανώς η συγκεκριμένη τροπολογία δεν έρχεται σε κοινωνικό κενό, αλλά αποτελεί συνέχεια των αντίστοιχων μέτρων διαχρονικά των κυβερνήσεων, copy-paste των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η σημερινή τροπολογία πατάει στον νόμο του ΠΑΣΟΚ του 2001, που καθιέρωσε την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων και τα απογευματινά ιατρία. Αυτό το νόμο ενεργοποιείται, κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης. Ένα νόμο που διαφύλαξαν ως κόρη οφθαλμού και δεν τον κατήργησαν όλες οι κυβερνήσεις που ακολούθησαν. Είτε συνεργασίας, είτε μόνο Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, όσο και αν σήμερα παρουσιάζονται με διαφωνίες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν μεν αλλά στη σύγχρονη ανάγκη για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, με κατάργηση κάθε πληρωμή στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Δεν ξέρουμε αν ο χρόνος που φέρνει την τροπολογία η κυβέρνηση έχει και ένα συμβολισμό μεγάλη εβδομάδα και συμβολίζει τη βδομάδα των παθών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των εργαζομένων του λαού μας. Πάντως τέτοιες βελτιώσεις πραγματικά είναι το καλύτερο πασχαλινό δώρο της κυβέρνησης στους επιχειρηματίες της υγείας, απογειώνοντας παραπέρα την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίησή της. Και αν κάτι επιβεβαιώνεται από αυτή την εξέλιξη, είναι ότι η προστασία της υγείας του λαού είναι ασυμβίβαστη με την οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας, με κριτήριο το επιχειρηματικό καπιταλιστικό κέρδος. Και αυτό αποδεικνύεται και στην περίπτωση της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που τα ιδιωτικά μεγαθύρια της υγείας εμπορεύονται τις ανάγκες υπογόνιμων ζευγαριών και μεμονωμένων ανθρώπων. Και με το άρθρο 2 της τροπολογίας τροποποιείται τον τρόπο που συγκροτείται η Εθνική Αρχή, παίζοντας ουσιαστικά το ρόλο του τροχονόμου της επιχειρηματικής δράσης στον τομέα αυτό. Ο έλεγχος και οι κανόνες αφορούν στους όρους της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Και όπως έχει επιβεβαιωθεί, σε αυτή τη ζούγκλα της παγκόσμιας αγοράς με τεράστια κερδοφορία, δεν μπορούν να μπουν κανόνες. Μόνη λύση είναι η κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και σε αυτό το τομέα της υγείας. Και φαίνεται αυτό το απαράδεκτο άρθρο στην τροπολογία μαζί με την παράταση των συμβάσεων των γιατρών, του προσωπικού του ΕΟΔΗ, που αν θέλετε θα το υπερψηφίζαμε. Γι' αυτό καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει τις απαράδεκτες διατάξεις της συγκεκριμένης τροπολογίας και εμείς λέμε να μην το ξαναφέρει. Ούτε διαβούλευση, ούτε διάλογος. Έχει απαντήσει η ίδια υγειονομική με τους αγώνες τους, το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα, που λένε ξεκάθαρα ότι τιμοκατάλογος στη ζωή και τις ανάγκες μας δεν μπαίνει. Διαφορετικά θα είναι λόγος να καταψηφίσουμε και το υποσυζήτηση νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο που η πλειοψηφία των άρθρων του αφορά στη σύσταση και λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, για να προχωρήσουν οι στρατηγικοί σχεδιασμοί της κυβέρνησης και στον ευαίσθητο τομέα της παιδικής προστασίας, τον ΑΜΕΑ, χρονίως πασχόντων, άλλων κοινωνικών ευάλωτων ομάδων.
και προφανώς στη διδακταία ύλη του Υπουργείου βρίσκονται οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Αποτυπώνεται έμεσα στο νομοσχέδιο όταν ομολογείται ότι όποια κρατική χρηματοδότηση σε κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες περιορίζεται από τα ασφικτικά δεσμά των λεγόμενων δημοσιονομικών αντοχών, που χωράνε βέβαια νέα προνόμια, φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις στους επιχειρηματικούς κολοσσούς, χωράνε μισό εκατομμύριο ευρώ κάθε μέρα για να είναι η φρεγάτα Ίδρα κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα για να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Αλλά περιλαμβάνουν κόφτες στην κρατική χρηματοδότηση για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων στις δημόσιες δομές κοινωνικής προστασίας. Γιατί ο βασικός πυρήνας των μέτρων παραμένει η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση της φτώχειας, όπου οι λεγόμενες στοχευμένες πολιτικές δράσεις σε τι μεταφράζονται, σε ένα ελάχιστο δίχτυ προνοιακών παροχών. Πρόκειται για οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη ψηφισμένες από προηγούμενες κυβερνήσεις, ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει την πολιτική που αναπαράγει στρατιές ανέργων, ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και εργαζομένων σε συνθήκες εργασιακής ζούγκλας. Αυτή η πολιτική όμως διαπερνά και τις διατάξεις του άρθρου 3 του νομοσχεδίου για τη διεύρυνση των ωφελούμενων του προγράμματος στέγαση και εργασία για τους άστεγους. Η κυβέρνηση κάνει κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εντάσσει στους φορείς που υλοποιούν το πρόγραμμα, ακόμα και ιδιωτικές μονάδες απεξάρτησης, νομιμοποιώντας την ιδιωτικοποίηση και αυτού του ευαίσθητου τομέα. Την ίδια στιγμή που, όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή της Βουλής κατά τη διάρκεια της ακρόασης των φορέων, τα 20 πνοτήρια στέγων και οι ξενώνες πανελλαδικά λειτουργούν εδώ και 12 χρόνια με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με ημερομηνία λήξης, ενώ οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι βιώνουν την ανασφάλεια των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Γιατί προσλήψεις μόνιμου προσωπικού δεν είναι στις λεγόμενες επιλέξιμες δαπάνες των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Προφανώς ούτε το συγκεκριμένο άρθρο, ούτε τα προγράμματα που υπερπροβάλλει η κυβέρνηση για το στεγαστικό πρόβλημα δεν θίγουν ούτε κατά διάνοια τις αιτίες αυτού του εκρηκτικού προβλήματος. Προφανώς, τα άρθρα του νομοσχεδίου διαπερνά ο στρατηγικός σχεδιασμός του Υπουργείου που στηρίζεται στην πολιτική διαχρονικά των κυβερνήσεων, λογαριάζοντας ως κόστος όλα τα αναγκαία μέτρα κοινωνικής προστασίας. Με αυτό το κριτήριο κινείται και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στον ευαίσθητο τομέα της παιδικής προστασίας. Μάλιστα, στο όνομα της αποϊδρυματοποίησης, που βέβαια επικαλούνται και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά και άλλοι, προχωράει η απαξίωση των δημόσιων δομών στήριξης των απροστάτευτων παιδιών, αναπαράγοντας μια κάλπικη αντιπαράθεση ανάμεσα στις δομές παιδικής προστασίας και στους θεσμούς της υιοθεσίας και της αναδοχής. Είναι το χρήσιμο άλοθη για να περικοπεί η κρατική χρηματοδότηση και για την υποστελέχωση κοινωνικών υπηρεσιών, για να ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για ιδιωτικές δομές και σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα. Επικαλείστε ότι με το άρθρο 7 θα επισπεύσετε τις διαδικασίες υιοθεσίας και αναδοχής, δίνοντας τη δυνατότητα ανάθεσης διεξαγωγής της κοινωνικής έρευνας σε κοινωνική υπηρεσία όμορης περιφερειακής ενότητας εντός της ίδιας περιφέρειας. Δηλαδή, τι ομολογείται έμεσα? Πρώτον, ότι αυτές οι καθυστερήσεις οφείλονται στη στραγική υποστελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών των περιφερειών, οι οποίες έχουν ανάμεσα σε πολλά άλλα καθήκοντα και την ευθύνη να στηρίξουν το σύστημα αξιολόγησης αναδοχών και τεκνοθεσιών. Και δεύτερον, με το συγκεκριμένο άρθρο μονιμοποιείται τις ελλείψεις στο αναγκαίο προσωπικό, οι οποίες βέβαια δεν είναι τωρινές μόνο, είναι λόγω των τραγικών ελλείψεων όλες αυτές τις δεκαετίες, όταν 10 χρόνια δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Πώς θα επισπευθούν όμως οι διαδικασίες όταν στις συγκεκριμένες κοινωνικές υπηρεσίες υπάρχουν μόνο 115 κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνικοί σύμβουλοι, ενώ είναι κενές οργανικές θέσεις 216? Πώς θα ανταποκριθούν 37 κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνικοί σύμβουλοι σε ολόκληρη την περιφέρεια Αττικής? Σε εκατοντάδες περιπτώσεις αναδοχής και υιοθεσίας μόνο το 23 ήταν περίπου 940, ενώ παράλληλα έχουν και άλλα καθήκοντα.
Κάθε χρόνο πρέπει να πραγματοποιούν 6.000 ελέγχους σε εποπτευόμενες δομές προστασίας ηλικιωμένων, αμαία και άλλα. Ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν περιφερειακές ενότητες που δεν έχουν ούτε έναν κοινωνικό λειτουργό κοινωνικό σύμβουλο, όπως στη Δυτική Αττική. Οι κοινωνικές υπηρεσίες όμως δεν μπορούν να έχουν διεκπαιρωτικό ρόλο, αλλά χρειάζεται να αποκτούν δεσμούς με τους ανθρώπους που υποστηρίζουν, να λειτουργούν συμβουλευτικά και υποστηρικτικά, να υπάρχει διεπιστημονική συνεργασία. Και προφανώς αυτό είναι αδύνατο όταν πρόκειται για κοινωνική υπηρεσία άλλης περιφερειακής ενότητας ή για πραγματογνώμονα. Για το ΚΚΕ, αυτός ο ευαίσθητος τομέας της παιδικής προστασίας πρέπει να είναι αποκλειστικά κρατική ευθύνη, με γενναία κρατική χρηματοδότηση, χωρίς την εμπλοκή ιδιωτών, μοικιών και άλλων. Και προφανώς, σε αντιδραστική κατεύθυνση, είναι και η μεταφορά της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Δηλαδή, πρόκειται για μια σύγχρονη ανάγκη όλων των παιδιών στην αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν προσχολική αγωγή και φροντίδα, και με τη συγκεκριμένη μεταφορά αντικειμενικά υποβαθμίζεται το ίδιο το παιδαγωγικό της περιεχόμενο. Δηλαδή, το αντιμετωπίζετε ως πάρκινγκ παιδιών για να εξασφαλίσετε τις ανάγκες και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών κολοσσών, ώστε να εκμεταλλεύονται απερίσπαστα τις εργαζόμενες μητέρες με δουλειά και ωράρια λάστιχο. Και επειδή μιλήσατε για ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στην εργασία, για ποια ισότιμη πρόσβαση γυναικών στην εργασία μιλάτε, όταν αυτή τη στιγμή αποκλείεται τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς από στοιχειώδη μέτρα προστασίας της μητρότητας, όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα και στο Ηράκλειο της Κρήτης, ένα έργο διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων? Πώς μιλάτε για ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στην εργασία, όταν αποκλείεται γυναίκες στον τουρισμό, στο εμπόριο, στις υπηρεσίες, κοπέλες που εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου από την άδεια, το κετού, λοχίας, μητρότητας, ακόμα και την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, γιατί αρνηθήκατε και ως κυβέρνηση εσείς της Νέας Δημοκρατίας, όπως και πριν του ΣΥΡΙΖΑ, την τροπολογία του ΚΚΕ που έλεγε να καταργηθεί απαράδεκτη διάταξη που έχει ως προϋπόθεση τα 200 ένσημα τα τελευταία 2 χρόνια για να μπορεί να κάνει χρήση αυτών των προστατευτικών διατάξεων η εργαζόμενη μητέρα. Πώς μιλάτε για ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στην εργασία, όταν ακόμα και αυτή την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας στις αυταπασχολούμενες ελευθεροεπαγγελματίες την καθορίσετε με κριτήριο αν είναι ασφαλιστικά ενήμερη? Προφανώς, ανάμεσα στα άλλα άρθρα του νομοσχεδίου, περιλαμβάνεται και η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας. Και το είπαμε και στις επιτροπές της Βουλής, δεν πρόκειται για καινοτομία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εντάσσεται στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας, που θεσπίστηκε το 2009 από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας. Και εδώ είναι το ερώτημα, τι περίφημο έχετε να δώσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στη ζωή της νεολαίας κάποιας πόλης? Γιατί όπως αναφέρεται, ο στόχος είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των νέων απέναντι στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, στόχος είναι να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη της νεολαίας απέναντι σε ένα θεσμό του εχθρικού αστικού κράτους, εκείνες τις δημοτικές αρχές που πνίγουν τις λαϊκές οικογένειες στα τέλη και τους φόρους, προωθώντας τους σχεδιασμούς του κεφαλαίου, αλλά δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή για ελεύθερη πρόσβαση της νεολαίας σε αθλητικές υποδομές, στον πολιτισμό και αλλού. Εξάλλου, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπερπροβάλλει αυτές τις μέρες την πρόσφατη Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας στο Δήμο Κομωτινής, όπου η διοίκησή του έχει διαπρέψει κυριολεκτικά σε έργα και ημέρες ενάντια στις σύγχρονες ανάγκες των νέων, όπως η εγκατάλειψη των σχολείων, η έλλειψη παιδικών χαρών και ελεύθερων χώρων άθλησης. Πρόκειται για Δήμο που κρατάει κλειστό το Δημοτικό Κολυμβητήριο και την ίδια στιγμή σπουδαστές της σχολής Στεφά και κάτοικοι συνοστίζονται σε κοινό κολυμβητήριο. Και αναρωτιόμαστε αυτές οι προτεραιότητες του Δήμου απέναντι στις ανάγκες της νεολαίας που η κυβέρνηση μέσω του προγράμματος επιβραβεύει, αυτές είναι? Μαθητές και μαθήτριες να κάνουν μάθημα ακόμα και σε κοντέινερ το 2024? Και προφανώς, ο στόχος του προγράμματος εκφράζεται και στα κριτήρια που η κυβέρνηση έθεσε μέσω της προκήρυξης του ΕΤΑ για συμπερίληψη, λέτε, λειτουργικά συνδεμένων ευρωπαϊκών και εθνικών προτεραιοτήτων. Το ποιες είναι οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες για την νεολαία δεν θέλει και πολύ ψάξιμο.
Είναι η ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, είναι 13-ωρη δουλειά, είναι οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις με ωράρια, ζωή, δικαιώματα λάστιχο, η καταστολή των φοιτητικών, των μαθητικών κινητοποιήσεων, όπως και των κινητοποιήσεων του υπόλοιπου εργατικού λαϊκού κινήματος, οι τρομονόμοι ακόμα και στην τέχνη. Πριν λίγες μέρες, μάλιστα, στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, νέοι διέκοψαν τη συνεδρίαση, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον Παλαιστινιακό λαό και απαιτώντας να σταματήσει η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα. Και ξέρετε τι έκανε το Φόρουμ Νεολαίας? Καταδίκασε την παράσταση διαμαρτυρίας ως αντιδημοκρατική δήθεν διαδικασία, με το θράσος ότι αντιπροσωπεύει 40 εκατομμύρια νέους όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το ίδιο θράσος που καταστέλλονται οι φοιτητικές κινητοποιήσεις σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ, που στο πλευρό τους βρέθηκε αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, τον σύντροφο Κουτσούμπα. Δυστυχώς όμως για την κυβέρνηση, για το ΝΑΤΟ, που για ορισμένους του ΣΥΡΙΖΑ είναι η ιερή αμυντική συμμαχία, η νεολαία στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στη ΣΥΠΑ και σε άλλες χώρες, δεν γίνεται συνένοχη στα αιματοβαμμένα σχέδιά τους. Όσα προγράμματα σαν αυτά και αν φέρετε, ώστε να βάλετε την νεολαία στα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μονοπωλίων, των λόμπι, των υπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων, η απάντηση δίνεται από τους καθημερινούς αγώνες της νεολαίας. Γιατί πίσω από κάθε έγκλημα σε βάρος του λαού και της νεολαίας, από την εμπορευματοποίηση της υγείας και της παιδείας μέχρι την ακρίβεια, τα τέμπη και φυσικά τον πόλεμο, βρίσκονται οι επιδιώξεις, κατευθύνσεις και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Οξυγόνο όμως αισιοδοξίας και ελπίδας δίνει ο δρόμος του αγώνα σε σύγκρουση με το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης, της αδικίας, της ανασφάλειας, που δημιουργεί ασφυξία στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, στο λαό, στην νεολαία. Και αυτή η μαχητική εργατική λαϊκή αντιπολίτευση μπορεί να συναντηθεί με την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ για ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης έξω από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με τον εργαζόμενο λαό στην εξουσία, ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει. Αυτή είναι η πραγματική ασπίδα προστασίας που χτίζεται καθημερινά.